Εμείς, κυρίες και κύριοι, να γυρίσουμε τώρα σελίδα. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσκεκλημένος του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο άτυπο δείπνο που ξεκινά σε περίπου μία ώρα με τη συμμετοχή των ηγετών των κρατών της Βαλκανικής. Ο κύριος Ζελένσκι θα γίνει σε λίγη ώρα δεκτός και από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σεκελαροπούλου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται ο Σπύρος Μουρελάτος, ενώ μαζί μας είναι και η Ελένη Μπαρβιτσιώτη. Σπύρο, να ξεκινήσουμε από εσένα για την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και λόγω πολύ ισχυρού συμβολισμού αλλά και ουσίας είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Ουκρανού Προέδρου στην Ελλάδα και σίγουρα η πρώτη έλευση του κυρίου Ζελένσκι μετά την ρωσική εισβολή στη χώρα το Φεβρουάριο του 2022. Προσκεκλημένος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατέθασε εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ακριβώς στις 6:20. Τον περίμενε στο πλατήσκαλο του Μεγάρου Μαξίμου Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολούθως έγινε η κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών. Αυτή την ώρα πληροφορούμε πως βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση των διευρυμένων αντιπροσωπιών των δύο πλευρών. Πρέπει να σου πω όπως ταυτόχρονη παρουσία εδώ στην Αθήνα του Βολόντιμιρ Ζελένσκι, της θεσμικής ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ είναι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισελ, αλλά και όλων των ηγετών των κρατών της Βαλκανικής. Εκπέμπει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι ο δρόμος αυτών των κρατών και προς την Ευρώπη, αλλά και προς τις ατλαντικές δομές κατ' επέκταση, περνά μέσα από την Αθήνα. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών, Γιώργο, και σε αυτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να τονίσει ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Θα επαναβεβαιώσει δε την διαρκή οικονομική αλλά και αμυντική φύσεω στήριξη της χώρας προς το Κίεβο, καθώς συνεχίζεται η ρωσική εισβολή εκεί. Θυμίζω πως η Ελλάδα προσχώρησε προσφάτως και στη σχετική απόφαση των G7, ενώ όπως είπες και εσύ, σε λίγη ώρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Ζελένσκι. Αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ευχαριστήσει την Ελλάδα για την χωρίς εκπτώσεις και χωρίς λοιπές προϋποθέσεις συνδρομή της από την πρώτη στιγμή στην Ουκρανική άμυνα, ενώ γύρω στις 8 παρά 10 αναμένεται από το Μεγάρο Μαξίμου να μεταβεί εδώ λίγο πιο πέρα. Στο Προεδρικό Μεγάρο θα γίνει δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σεκελαροπούλου, Γιώργο. Τώρα νωρίτερα, Σπύρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Κροάτη ομολογό του και στη συνάντηση συμμετείχαν και οι Υπουργοί Εξωτερικών και Δικαιοσύνης. Δύο εβδομάδες πρέπει να πούμε μετά τη δολοφονία του Μιχάλη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ποιο ήταν το κλίμα σε αυτή τη συνάντηση? Πρέπει να σου πω πως αρχικώς τέθηκαν ζητήματα περιφερειακού αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος. Προφανώς η συνάντηση αυτή, όπως είπες και εσύ, Γιώργο, γίνεται στη σκιά του άδικου χαμού του Μιχάλη Κατσουρί, δύο εβδομάδες πριν στα έκτροπα που δημιούργησαν, που προκάλεσαν Κροάτες χούλιγκανς έξω το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, έξω το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, από την ελληνική πλευρά υπογραμμίστηκε πως καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας των ερευνών, από την ανάκριση έως και την κράτησή τους, έχει λειτουργήσει πλήρως και χωρίς εκτός το κράτος δικαίου. Τονίστηκε επίσης ότι οι έρευνες είναι εντατικές, θα πάρουν όσο χρόνο χρειαστεί, υπόθηκε χαρακτηριστικά, ωστόσο δεν υπάρχει πρόθεση να καθυστερήσουν οι έρευνες, ενώ επισημάνθηκε από την κροατική πλευρά ότι θα συνεισφέρουν και αυτές τις έρευνες σε αμέσως επόμενες ημέρες. Αναμένεται να δώσουν σχετικά στοιχεία προκειμένου να δρομολογηθούν να πάνε πιο γρήγορα οι έρευνες. Πρέπει να σου πω επίσης πως ο Κροάτης Πρωθυπουργός, ο κύριος Πλένκοβιτς, εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εξέφρασε επίσης την πλήρη εμπιστοσύνη του στους χειρισμούς των ελληνικών δικαστικών αρχών. Θυμίζω πως οι δηλώσεις του Κροάτη Προέδρου ήταν σε εντελώς διαφορετικό κλίμα. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν χαρακτηρίσει άστοχες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Γιώργο. Πάντως, Ελένη, από το δείπνο των ηγετών, η γυρή θα είναι η απουσία του Αλβανού Πρωθυπουργού, του Έντι Ράμα, λόγω βέβαια του τεταμένου κλίματος που έχει δημιουργήσει και η υπόθεση Μπελέρη. Ακριβώς, Γιώργο, και υπάρχει έντονο παρασκήνιο στη μη πρόσκληση στη σημερινή σύνοδο. Ο λόγος που ο κύριος Ράμα δεν προσκλήθηκε σήμερα με τους υπόλοιπους Βαλκάνιους ηγέτες είναι η φυλάκιση του εκλεγμένου δημάρχου της ελληνικής μειονότητας του Φρέντι Μπελέρη. Ο Μπελέρη, να υπενθυμίσουμε ότι εξελέγει δήμαρχος της Χιμάρας το Μάιο, παρόλο που φυλακίστηκε κατά τη διάρκεια των εκλογών εξαιτίας καταγγελιών ότι είχε εξαγοράσει ψήφους. Η Αθήνα επέμενε ότι η κράτησή του είχε πολιτικά κίνητρα και είχε ζητήσει επανειλημμένα την απελευθέρωσή του. Αλλά το θέμα δεν είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, Γιώργο, μέχρι τώρα, καθώς το Υπουργείο Εξωτερικών ήλπιζε ότι θα βρισκόταν κάποια λύση. Με τη μη πρόσκληση όμως του Έντι Ράμα σήμερα στην Αθήνα, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι ένα ξεκάθαρο πρώτο μήνυμα ότι η Αθήνα αλλάζει στάση και ότι η Αλβανία θα αρχίσει να νιώθει σημαντική πίεση και κυρώσει από την Ελλάδα, όσο Μπελέρη δεν ορκίζεται δήμαρχος αναμένοντας τη δίκη του. Δεν ήταν δυνατόν να προκαλέσουμε τον κύριο Ράμα σε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα, ο οποίος πρόσθεσε ότι για να ενταχθεί η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πρώτα να σεβαστεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες και το κράτος δικαίου. Ο Αλβανός πρόεδρος, μπορώ να σου πω ότι προσκλήθηκε
αποκλήθηκε ανταυτού, αλλά ο ίδιος απέρριψε την πρόσκληση, Γιώργο. Να ευχαριστήσω και την Ελένη Παρπιτσιώτη και τον Σπύρο Μουρελάτο για τα αναλυτικά ρεπορτάζ τους. Όπως ακούσαμε τώρα, λόγω της υπόθεσης Μπελέρη, χειρή θα είναι η απουσία του Αλβανού Πρωθυπουργού από την άτυπη Βαλκανική Σύνοδο στην Αθήνα. Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Χιμάρας προσήλθε στο Δικαστήριο των Τυράννων, το οποίο απέρριψε το νέο αίτημα αποφυλάκησής του. Το ειδικό δικαστήριο για την πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος των Τυράννων απέρριψε εκ νέου το αίτημα του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρη, για αντικατάσταση της προφυλάκησής του με άλλα περιοριστικά μέτρα που θα του επιτρέψουν να ορκιστεί επισήμως δήμαρχος. Ο δικηγόρος του προειδοποιεί πως πρόκειται για δίκη πολιτική και πως θα προσφύγει στο Στρασβούργο. Kemi bërë kërkesën edhe këtë radhë për zvëncimin e masës sigurimit, e bëm në datën 31 korik, kërkesën, si pas ligjit duhet ishte bërë brënda 5 ditve. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε αυστηρή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως η απόφαση του Αλβανικού Δικαστηρίου που εμποδίζει την ορκομοσία του Μπελέρη δεν συνάδει με τις αρχές του κράτους δικαίου, το τεκμήριο αθωότητας και τον σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Έρχεται δε σε ευθεία αντίθεση, συμπληρώνει το Υπουργείο, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο οι αλβανικές αρχές οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα. Ο Φρέντι Μπελέρη βρίσκεται υποκράτηση από τις 12 Μαΐου με την κατηγορία περί εξαγοράς ψήφων στις δημοτικές εκλογές με το ποσό των 380 ευρώ. Προλίγων ημερών, σε δική του ανάρτηση μέσα από τις φυλακές, ο ίδιος υπενθύμησε ότι τα Τύρανα δεν αναγνωρίζουν την ελληνική μειονότητα στη Χιμάρα και υποστήριξε ότι στα 33 χρόνια από την πτώση του κομμουνισμού μόνο ένα άτομο έχει συλληφθεί για τα φερόμενα εκλογικά εγκλήματα και αυτό είναι ο ίδιος ο Φρέντι Μπελέρη, ελληνικής καταγωγής δήμαρχος. Κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου για να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Προέδρου Ζελένσκι. Παράνομης εισβολής. Και όμως με υψηλό φρόνημα, με ξεχωριστό κουράγιο, αντιστέκεται μαχόμενος για την ελευθερία του και για την ανεξαρτησία του. Το έχω ξαναπεί, οι Ουκρανοί, γυναίκες, άνδρες, αποτελείται έμπνευση για όλους τους δημοκρατικούς πολίτες στην Ευρώπη. Γιατί η θέση δίπλα σας είναι για εμάς μια θέση αρχής. Για την πατρίδα μου, καμία απόπειρα επαναχάραξης καθορισμένων συνόρων με τη χρήση στρατιωτικής βίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Δεν υπάρχει συνεπώς καμία περίπτωση να αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση περιοχών της Ουκρανίας όπως επιχειρεί να επιβάλλει δια των όπλων η Ρωσία. Πρόκειται για μια θέση η οποία ταυτίζεται εξάλλου με τα διαχρονικά ελληνικά συμφέροντα. Γιατί και η δική μας χώρα αντιμετώπισε κατά καιρούς στο παρελθόν εκδηλώσεις ενός ανιστόρητου αναθεωρητισμού και ενός επιθετικού αυταρχισμού. Είμαστε λοιπόν επί της αρχής αντίθετοι σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σε κάθε παράνομο κατοχικό τετελεσμένο, κάτι ανάλογο άλλωστε εμορραγεί δυστυχώς ακόμα στην Κύπρο. Είμαστε στο πλευρό σας όμως και γιατί οι λαοί μας συνδέονται με μακροχρόνιους ιστορικούς δεσμούς. Πολίτες ελληνικής καταγωγής έζησαν ελληνικά επί αιώνες, επί χιλιετίες στις ακτές του Ευξηνού Πόντου, ευημερώντας και προσφέροντας τη χώρα σας. Γι' αυτό και κανείς δεν ξεχνά τα εγκλήματα κατά της μαρτυρικής Μαριούπολης, μιας πόλης όχι μόνο με ελληνικό όνομα, αλλά και με ελληνικό αίμα σε πολλούς κατοίκους της. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την Οδυσσό, τη γενέτειρα της φιλικής εταιρείας που φώτισε την ελληνική επανάσταση, όπως και για το Κίεβο και τόσες περιοχές της χώρας σας που εξακολουθούν να δέχονται επιδρομές με χιλιάδες αμάχους να γίνονται καθημερινά στόχοι. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτά τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται εντός της Ουκρανικής επικράτειας. Εγκλήματα τα οποία θα πρέπει να βρουν τιμωρία από τη διεθνή δικαιοσύνη. Κύριε Πρόεδρε, τη δοκιμασία του λαού σας συνόδεψε με το δικό της τρόπο και η δοκιμασία πολλών ευρωπαϊκών κοινωνιών και της χώρας μας, καθώς η Μόσχα χρησιμοποίησε ως όπλο το φυσικό αέριο, προκαλώντας μια διεθνή ενεργειακή κρίση και μια κρίση πληθωρισμού. Ενώ πρόσφατα, τραγικά τερμάτισε την πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά, εντάσσοντας την φαρέτρα των πιέσεών της, τις παγκόσμιες τιμές και τον παγκόσμιο επισιτισμό.
Γίνεται φανερό λοιπόν ότι οι συνέπειες αυτού του πολέμου δεν σταματούν στα όρια της Ηπείρου μας. Αφορούν ολόκληρο τον πλανήτη μας. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη πρακτική πρέπει να καταδικαστεί, η συμφωνία να ισχύσει αμέσως. Σε αυτήν άλλωστε η Αθήνα έχει συμβάλει σημαντικά, διότι όπως είχαμε την ευκαιρία και να συζητήσουμε, το 50%, περισσότερο το 50% των ουκρανικών σιτηρών εξάγονται μέσω πλοίων ελληνικών συμφερόντων. Πρόκειται, όπως είπα και στην αρχή, για μια στάση με συνέπεια και συνέχεια. Θυμίζω ότι και η χώρα μας εφαρμόζει όλες τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Μόσχας, παρά το αντίκτυπο που αυτό έχει στην οικονομία μας, όπως στηρίξαμε και στηρίζουμε την χορήγηση στην Ουκρανία καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραλαμβάνω και σήμερα την ετοιμότητά μας να συνδράμουμε στην ευρωπαϊκή σας πορεία και προσχωρήσαμε μάλιστα πρόσφατα στην κοινή δήλωση των ηγετών των G7 σχετικά με την παροχή δεσμεύσεων ασφάλειας προς το κράτος σας, ενώ υπογράψαμε πριν από λίγο κοινή δήλωση για την ευρωατλαντική πορεία της Ουκρανίας. Και αυτό αποτελεί μια ακόμα απτή απόδειξη ότι είμαστε συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες. Η αλληλεγγύη μας άλλωστε, ανθρωπιστική και αμυντική, υπήρξε έμπρακτη εξ αρχής και όπως συζητήσαμε θα συνεχιστεί. Και ήδη το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι κόμβος για την αποστολή βοήθειας των συμμάχων, αναδεικνύοντας μια ξεχωριστή γεωπολιτική σημασία για την Ουκρανία, αλλά συνολικά για όλη την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Από εκεί ξεκινά ένας νέος ενεργειακός διάδρομος που ενώνει το Βορρά με τον Νότο, τον Νότο με τον Βορρά. Η Αλεξανδρούπολη σύντομα θα είναι μια νέα πόλη, μια νέα η οποία αποτελεί ταυτόχρονα πύλη εισόδου φυσικού αερίου. Θα καλύπτονται έτσι όχι μόνο οι δικές μας εθνικές ανάγκες, αλλά οι ανάγκες πολλών βαλκανικών χωρών, χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, γιατί όχι και της Ουκρανίας. Και από αυτήν την άποψη, η παρουσία σας σήμερα εδώ έχει μια ξεχωριστή σημασία, με την Αθήνα να γίνεται ένα σημείο συνάντησης όλων των ηγετών της περιοχής, αλλά και της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 20 χρόνια μετά την διακήρυξη της Θεσσαλονίκης, η πρωτοβουλία για τον ευρωπαϊκό δρόμο των Δυτικών Βαλκανίων αναβαθμίζεται και ανεπιφύλακτα η Ελλάδα πάντα στήριξε και στηρίζει την ένταξή του στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ταυτόχρονα όμως στέλνει και ένα σαφές μήνυμα. Είναι μια διαδρομή η οποία αναπόφευτα περνά μέσα από την προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, από το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ασφαλώς του κράτους δικαίου. Τέλος, όπως τόνισα και στη συζήτησή μας, κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα θα είναι παρούσα και στην τιτάνια προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης της χώρας σας. Αξιοποιώντας τη μεγάλη μας πείρα στον κατασκευαστικό τομέα μέσω συμπράξεων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, διαθέτοντας δυνάμεις στα πεδία της ψηφιοποίησης, της υγείας, της αναστήλωσης πολιτιστικών μνημείων, με έμφαση, όπως συζητήσαμε, ειδικά στην Οδυσσό, το ιστορικό κέντρο της οποίας, όπως ξέρετε, με υποστήριξη της πατρίδας μου, εντάχθηκε στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ενώ είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και σήμερα πώς μπορούμε πιο μεθοδικά να συνδράμουμε για την ασφάλεια αλλά και την ανοικοδόμηση αυτής της πόλης, η οποία τόσο ταυτισμένη είναι με τις ιστορίες και των δύο κρατών μας. Αξιότιμε Πρόεδρε Ζελένσκι, αγαπητέ Βολοντίμιρ, και πάλι καλώς ήρθες στην Αθήνα. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η στενή συνεργασία θα συνεχιστεί. Εύχομαι σύντομα με μια ελεύθερη και ειρηνική Ουκρανία και να θυμάσαι τα λόγια του συμπατριώτη μου, του μεγάλου συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη: μην καταδέχεσαι να ρωτάς αν θα νικήσουμε ή θα νικηθούμε, πολέμα, γιατί η πέτρα, το σίδερο και το ατσάλι δεν αντέχουν, ο άνθρωπος αντέχει και η Ουκρανή αντέχεται. Και πάλι καλώς ήρθες, αγαπητέ Βολοντιμίρ, στην Αθήνα. Дуже дякую, шановний пане прем'єр-міністр, шановні присутні, шановні журналісти,
Καλησπέρα. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας για να δώσω μια νέα όθηση στις σχέσεις μας και να κάνουμε την συνεργασία μας ακόμα καλύτερη για τους λαούς των κρατών μας, Ουκρανίας και Ελλάδας. Και βεβαίως, ετοιμαζόμαστε για το σάμις των Βαλκανικών κρατών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, για την προσοχή στην Ουκρανία και για το μεγάλο φορμάτ της συνεργασίας μας, για την ασφάλεια και συνεργασία των λαών μας. Σήμερα με τον κύριο Πρωθυπουργό έχουμε συζητήσει μερικές προτεραιότητες. Εγώ πληροφορήθηκα για την κατάσταση στη μάχη, για τους Ρώσους τρομοκράτες, για τις δυνατότητες μας και για την εδαφική ακαιρεότητα της χώρας μας, για τις ανάγκες μας. Έχω πει πολύ σημαντικές προτεραιότητες που μας χρειάζονται για να τερματίσουμε την τρομακτική αυτή εισβολή. Μας χρειάζεται η υποστήριξη της Ελλάδας και η προετοιμασία των πιλότων μας στο F-16. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ σε εσάς και στην ομάδα σας για την ετοιμότητα να μας βοηθήσει και να υποστηρίζουμε την ελευθερία μας. Ευχαριστούμε πολύ ότι θα είναι αμυνητική υποστήριξη της Ουκρανίας. Οι ομάδες μας θα συνεργαστούν με τις λεπτομέρειες. Έχουμε συζητήσει την κατάσταση στην Παραυσίνια περιοχή, όλα τα προβλήματα που μας δημιουργήσε η Ρωσία και να κάνουμε τα πάντα για να αναδημιουργήσουμε την ασφάλεια στην Παραυσίνια περιοχή. Από την άποψη την ασφάλεια της σύντησης για όλο τον κόσμο, διάφορων περιοχών της Αφρικής, οι οποίοι παράλληλα με την Νότια Ευρώπη, η Ουκρανία με την Νότια Ευρώπη έκανε μια παράλληλη διάδρομο για τα σίτερα, αλλά για να είναι σταθερός αυτός ο διάδρομος χρειαζόμαστε βοήθεια και είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την πόλη της Οδυσσού και την Παραυσίνια περιοχή. Αυτό μπορεί να είναι ιστορική συνεισφορά της ιστορίας, αν θα μας βοηθήσετε με την άμυνα του Ευσυνοπόρτου. Εγώ πρότεινα τις προτάσεις πώς μπορεί να γίνει και με τι τρόπο μπορούμε να το κάνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι ελληνικές εταιρείες είναι έτοιμοι να μεταφέρουν τα ουκρανικά σιδερά. Βασιζόμαστε σε αυτό. Έχουμε συζητήσει το πρόγραμμα για τους πάρτνες μας στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως είπε ο αγαπητός Πρωθυπουργός, συγκεκριμένες πόλεις που μετά από τα χτυπήματα της Ρωσίας θέλουν αναστήλωση. Συγκεκριμένα ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναστήλωση της πόλης Οδυσσού και θα μπορέσουμε πάρα πολύ γρήγορα να επεξεργατούμε τα απαραίτητα βήματα και ξέρω ότι οι κάτοικοι της Οδυσσού θα είναι ευγνώμων σε εσάς. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει την declaration του G7. Θα συνεργαστούμε τώρα στο διμερό επίπεδο για να κάνουμε αυτή η συνεργασία υποδειγματική και για άλλες χώρες οι οποίοι χρειάζονται γρήγορες ασφαλιστικές λύσεις. Ο κόσμος σίγουρα θα γίνει πιο ασφαλές αν θα κάνουμε αυτή την εργασία στο τομέα της ασφάλειας. Φέτος θέλουμε να κάνουμε διαπραγματεύσεις για την συμμετοχή της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση και ευχαριστούμε την Ελλάδα για την υποστήριξή της προσωπικά σε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, την ομάδα σας, για την υποστήριξη στον τομέα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως και την ολοκλήρωσή μας συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, για την υπογραφή σημερινή declaration, είναι ένα σήμα ότι η Ελλάδα τόσο όσο και εμείς θέλει την ειρήνη. Εμείς όλοι στην Ουκρανία θέλουμε την ειρήνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Ελλάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ζήτω η Ουκρανία. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.